Η πιο πιεστική περίοδο τη ζωή του είναι για την πλειονότητα των υποψηφίων οι πανελλαδικέ εξετάσει. Για 3.500 υποψήφιου, ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, η συμμετοχή στι εξετάσει συνεπάγεται τραυματικέ εμπειρίε που εκφράζονται ακόμα και με ψυχοσυντικά επεισόδια στη μετεφηβική ηλικία. Τέτοια επεισόδια μπορεί να είναι η σταδιακή απώλεια τη πραγματικότητα, με συχνά συνοδά συμπτώματα τη εμφάνιση ακραίων ιδεών συνωμοσία, παρακολούθηση, ενοχή, και ακουστικών ψευδεστήσεων. Οι πανελλήνιες εξετάσει είναι μια δοκιμασία για τα παιδιά. Ε, πολλά θέματα ψυχολογικά και κυρίω ψυχιατρική φύσεω μπορεί να αναδυθούν υπό την έννοια ότι ε, καταστάσει οι οποίε έχουν πιέσει τα παιδιά είναι ένα τρόπο οι εξετάσει που βγάζει όλη αυτή την πίεση που έχουν. Ε, ωστόσο, πρέπει να τα διαχειριστούν με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε οποιαδήποτε υποτροπή είτε από προηγούμενη ψυχική νόσο, είτε στρεσογόνο κατάσταση που είναι οι εξετάσει, θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο που θα ηρεμήσουν, θα κρατήσουν δηλαδή την ψυχραιμία του και θα απευθυνθούν σε ειδικού. Γιατί είναι σημαντικό και οι γονεί να βοηθήσουν σε αυτέ τι καταστάσει, βλέποντα τα παιδιά να πιέζονται. Δεν είναι η μοναδική ευκαιρία για αυτά τα παιδιά να ξέρουμε ότι θα παρουσιαστούν και άλλε ευκαιρίε. Αυτή η πιεστική κατάσταση διαταράσσει τη φυσιολογική ψυχοκοινωνική εξέλιξη των νέων ατόμων και αν δεν αναγνωριστεί έγκαιρα, και δεν αντιμετωπιστεί στη ρίζα τη, οδηγεί σχεδόν νομοτελειακά σε υποτροπέ και συχνά στην παγίωση τη ψυχική νόσου. Οποιαδήποτε ψυχοποιητική κατάσταση ε, βγάζει μια ε, διαταραχή σε μεγαλύτερη έξαρση. Ωστόσο, αν υπάρχει μια κατάθλιψη, παράδειγμα του σκάρι, μπορεί να δημιουργήσει έτσι ε, πιο ακραία ε, μια συναισθηματική αντίδραση, είτε θλίψη, είτε έντονο θυμό, το οποίο θα πρέπει να το διαχειριστεί το άτομο για να μην φτάσει σε ένα αποτέλεσμα το οποίο τελικά δεν θα αναδείξει την αξία του την οποία και την προσπάθειά του όλο αυτό το χρόνο το οποίο κρίνεται δυστυχώς σε τρει ώρες. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων πριν έρθει η ώρα των πανελλαδικών. Πιο σημαντικό είναι ο νέος να έχει ελεύθερο χρόνο τον οποίο να τον περνάει με τον τρόπο που αυτός επιθυμεί και χωρίς ενοχές. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται καλή ισορροπία και αυτό μπορεί να διαφυλαχθεί με τον καλό ύπνο. Χρειάζεται ελεύθερος χρόνο, ακόμα και αν είναι λιγοστός, γιατί η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου θα μπορέσει να δώσει έτσι μια όθηση στο να λειτουργήσει καλύτερα και η σκέψη και η επεξεργασία όλων αυτών των πληροφοριών, που τελικά είναι αρκετέ και κυρίως η καλή θετική ε, ε, άποψη ότι μπορώ να τα καταφέρω, η αυτοπεποίθηση, ότι, ότι οποιαδήποτε δυσκολία ή οποιοδήποτε εμπόδιο έρθει στη ζωή μου θα μπορέσω να το ξεπεράσω.